I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Έχει ανάγκη η Κύπρος μας. Ξέρεις, αυτή η εκπομπή θα πάει, είναι αφιερωμένη σε σένα, στο πρόσωπό σου. Θα μιλήσουμε για την καριέρα σου, πώς ξεκίνησες στην καλαθόσφαιρα, τι έχεις κάνει μέσα στην πορεία των χρόνων και θα φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Θα συζητήσουμε τι κάνεις σήμερα. Λίγο πολύ γνωστά βέβαια όλα αυτά, αλλά καλό να μαθαίνει και ο κόσμος έτσι λίγο την ιστορία ενός καλαθοσφαιριστή, και αυτός είναι και ο σκοπός αυτών των εκπομπών. Ναι. Θα κάνουμε εντάξει, ναι. Εγώ έχω ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό Κύπρου. Ήταν τότε ο Έσπερος και ο Έσπερος έχει γίνει Παναθηναϊκός Κύπρου. Θυμάμαι, άρχισα να ξεκινήσω την καλαθοσφαιρά. Ξεκίνησα στα 13 μου, 14 χρονών. Και ήμουν τυχερός, γιατί όταν πήγα στην προπόνηση, ήταν ο προπονητής μου τότε, ο πρώτος ήταν ο Χρήστος ο Σπύρου, ο παλιός καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και μετά αρχηγός της ΑΕΛ. Και με είδε και μου είπε ότι πρέπει να πας στους πιο πάνω, στους παίδες. Και τότε το παιδικό αργούσε να ξεκινήσει. Και πήγα κατευθείαν εφηβικό. Και το εφηβικό έκανε προπόνηση προετοιμασία με το αντρικό. Δηλαδή με το που μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Ναι. Εντάξει. Ήταν άλλη καιρή τότε. Δηλαδή είχε μόνο δύο ξένους. Έβλεπες πολύ κυπριακό στοιχείο και σε βοηθούσε πάρα πολύ αυτό στο να μπεις γρήγορα στη διαδικασία. Μετά το Παναθηναϊκό πήγα στην ΑΕΛ, πήρα μεταγραφή στην ΑΕΛ, είχε γίνει η ενοποίηση και την πρώτη χρονιά είχαμε παίξει τα μωρά και καλά 16 χρονών, πρώτη κατηγορία στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι τότε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ήμουνα εγώ, ο Περεντός, αρκετοί παίχτες που έχουν αφήσει το στίγμα τους αργότερα. Ο Παντούρης, ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Ήμασταν μόλις 16-17 χρονών όλοι και είχαμε δύο ξένους και είχαμε κάνει πολύ δυνατές νίκες εκείνη τη χρονιά. Μετά, λόγω οικονομικών προβλημάτων και αυτά, έκλεισε ο Παναθηναϊκός και πήγαμε σε διάφορες ομάδες. Εγώ πήγα στην ΑΕΛ και ευτύχησα τότε να ήμουνα στη χρονιά που η ΑΕΛ πήρε το Ευρωπαϊκό και είχε αρχίσει να κάνει τη χρυσή πενταετία. Είχα παίξει δύο χρόνια στην ΑΕΛ, από τα 17 μου μέχρι τα 19 μου. Και αντιλαμβάνεσαι ότι οι παραστάσεις που είχα τότε και οι συμπαίχτες εκείνο τον καιρό με τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλες για ένα νεαρό καλαθοσφαιριστή. Και αυτό σε βοηθάει να γίνεσαι, ξέρεις, πιο άντρας, ας πούμε, από αυτό που γίνονταν μέχρι σήμερα, ας πούμε, που ένας έφηβος μέχρι το εφηβικό και μετά τέλος σπουδές και τα λοιπά. Μετά την ΑΕΛ είχα πάρει μεταγραφή στον Απόλλωνα και εκεί έπαιξα δύο χρόνια. Είχα προπονητή τον Γιάννη Ιωαννίδη, τον βοηθό του Γιάννη Ιωαννίδη. Πήγαμε και τελικούς με την ΑΕΛ. Κάναμε και την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη τότε με τον Απόλλωνα, που είχε κάνει ομάδα σε ομαδικό επίπεδο εκτός Κύπρου, επί τουρκικού εδάφους. Ένα σπουδαία νίκη αυτή. Είναι χαραγμένη μέσα στο μυαλό μου για πάντα. Και θυμάμαι κιόλας, είχαμε πάει πριν το παιχνίδι και στην Αγία Σοφιά. Είχαμε επισκεφτεί, ήταν τρομερές στιγμές. Μετά τον Απόλλωνα έπρεπε να πάω να σπουδάσω κιόλας. Πήγα στη Θεσσαλονίκη. Είχα παίξει στην πρώτη μου χρονιά γάμα κατηγορία στην γάμα εθνική με τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Αχιλλέας Τριανδρίας, ναι.
Μου είχε κάνει εντύπωση, επειδή η γάμα εθνική ήταν γάμα εθνική, δεν ήταν, ας το πούμε, του επίπεδου μου. Απλά ήταν επιλογή μου να πάω εκεί λόγω των σπουδών. Δεν ήθελα να... ήταν προτεραιότητα μου οι σπουδές. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι η νοοτροπία των ομάδων εκεί και της ομάδας εκεί ήταν, λες και είμαστε στη EuroLeague. Το πρωί, προετοιμασία, 7 το πρωί, το απόγευμα, διπλές προπονήσεις, γυμναστής, βάρη, όλα αυτά. Δηλαδή, το μπάσκετ εκεί πέρα είναι μπάσκετ, είναι η ζωή τους. Και έτσι μου άρεσε. Την επόμενη χρονιά είχα κάνει πολύ καλή χρονιά, και την επόμενη χρονιά πήγα σε ομάδα πρωταθλητισμού που ήταν η αναγέννηση της Φλόγας τότε. Πάλι είχαμε εθνική και είχαμε πάρει την άδο, πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Βγήκατε στη δεύτερη κατηγορία, όχι IT, αλλά στην πρώτη θέση σίγουρα. Ναι, νομίζω 2-3 ήττες είχαμε κάνει, ήταν σπουδαία χρονιά. Και τότε, για να καταλάβεις, γάμα εθνική που λέμε τότε, είχαμε budget 300.000 ευρώ στην Ελλάδα τότε. Εδώ τώρα δεν ξέρω στην πρώτη κατηγορία Κύπρου ποιος έχει 300, αλλά σκέψου τι χρόνια ήταν αυτά, ας πούμε. Ανέβηκαμε β' εθνική και από την πρώτη κιόλας χρονιά χτυπούσαμε την άνοδο στο τελευταίο παιχνίδι με τους Ίκαρους Καλλιθέας. Και θυμάμαι πρώτο δεκάλεπτο είχα τραυματιστεί και στεναχωρέθηκα, γιατί ήθελα να παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, χάσαμε στο τέλος την άνοδο στο τελευταίο παιχνίδι. Και ακριβώς επόμενη χρονιά ο πρόεδρος μας τότε είχε αποφασίσει να αλλάξει όλη την ομάδα. Κακώς θα έλεγα. Άλλαξε όλη την ομάδα και από να διεκδικούμε τελευταίο παιχνίδι την άνοδο, διεκδικούσαμε την παραμονή μας την επόμενη χρονιά στο τελευταίο παιχνίδι με το Λαύριο. Ναι. Αν το Λαύριο μας κέρδιζε, ανέβαινε Α2. Αν εμείς κερδίζαμε, μέναμε κατηγορία. Δηλαδή, φαντάσου τι παιχνίδι ήταν τώρα αυτό στο τελευταίο μάτς. Και το κερδίσαμε. Και ήταν μέσα στο Λαύριο και ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι που είχα κάνει στην Ελλάδα αυτό. Και είχα βγει και MVP της αγωνιστικής. Τα κρατάω κιόλας, τα έχω, ξέρεις, που κρατάω αρχεία. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι το γεγονός ότι άλλαξε όλη η ομάδα της αναγέννησης τότε, αλλά εσύ έμεινες. Μ' αρέσει γενικά να στεριώνω σε ομάδες. Δεν μ' αρέσει να αλλάζω ομάδες. Ειδικά μ' αρέσει να, πώς το λέμε, να ταυτίζομαι με τις ομάδες. Και ξέρεις, νιώθω, είμαι λίγο πιο συναισθηματικός σαν παίχτης. Και μ' αρέσει αυτό, το βγάζω και μέσα στο παιχνίδι μου. Παρόλο εντάξει που είμαι επαγγελματίας, προσπάθησα όσες φορές ήμουν σε ομάδα να εξαντλώ τα περιθώρια και να μένω στην ομάδα. Δηλαδή, για να φύγω έπρεπε να νιώσω ότι έπρεπε να αναγκαστώ να φύγω από μια ομάδα. Mm-hmm. Να μην με συμφωνεί άλλο εκεί. Ερχόμενος πίσω, μετά πήρα και το πτυχίο μου, έψαχνα ομάδα και τότε ήταν πανικό στην Κύπρο. Μιλάμε 15 ξένους, όχι 12. 2009, έτσι για 2009, ναι. Και ο κόσμος που είμαστε. Εμένα η τύχη που είχα ήταν ότι είχα κλήσεις στην εθνική ομάδα. Δηλαδή πήγαινα στην εθνική ομάδα και τότε ήταν ο κότσος Τηλιανίδης. Και ο κότσος Τηλιανίδης από εκεί με είδε, από την εθνική ομάδα, όχι από κάπου αλλού. Γιατί οι Κύπροι και τότε, όπως και τώρα, ήταν τους έψαχνες με το φακό. Δεν, αφού ήταν γεμάτο ξένους. Και λόγω της εθνικής με είδε ο κότσος Τηλιανίδης και με πήρε μαζί του στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ τότε ήταν η πρωταθλήτρια ομάδα. Και είχε φτιάξει φοβερή ομάδα και πολύ μεγάλο μπάτζετ, πάνω από 1 εκατομμύριο. Και θυμάμαι, για να καταλάβεις, είχε 10 ξένους όταν πήγα εκεί στην πρώτη προπόνηση
ενδέκατος, συγγνώμη, 9 ξενούς. Ο δέκατος ήταν ο Γιώργος ο Αναστασιάδης. Μετά ήμουνα εγώ. Και ο δέκατος ήταν ο Ντάρεν Φόουξ που ήταν στα τελειώματα του, στα 40 του χρόνια. Δηλαδή, σκέψου ότι η ρόστερ ήταν αυτό. Και θυμάμαι, μπήκα στα αποδητήρια την πρώτη φορά και κοιτούσα δεξιά-αριστερά να βρω κάποιον. Και βρήκα τον Γιώργο στη γωνία. Ξέρεις. Να τα αλλάξει μια κουβέντα. Να αλλάξει μια κουβέντα, δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν φοβερή χρονιά όμως και εκεί δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ γιατί το ΑΠΟΕΛ τότε παίζαμε στην Ευρώπη στο Euro Cup. Είχαμε φτάσει στους 8, περάσαμε 2 διαδοχικούς ομίλους και είχαμε φτάσει στους 8 με τον Κώστη Λεανίδη στην Ευρώπη με φοβερή πορεία και πιστεύω δεν πήγαμε παρακάτω λόγω οικονομικού. Εκείνη τη χρονιά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε παρακάτω λόγω οικονομικού. Και όχι. Εντάξει, ήταν δυνατή ομάδα γαλλική τότε που παίξαμε. Πήραμε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Και αμέσως η επόμενη χρονιά σκεφτόμουν τι θα κάνω γιατί ήθελα να παίξω. Και έπρεπε να πάω σε μια ομάδα που θα μου έδινε χρόνο συμμετοχής γιατί στο ΑΠΟΕΛ. Με τόσους παίχτες μπροστά μου, παρόλο που όταν με έβαζε ο κότς ήταν όταν τελείωναν τα μάτς ή αν με έβαζε ήταν πολύ λίγος ο χρόνος και εγώ ήθελα να παίζω και έτσι αποφάσισα τότε να πάω στην Ομόνια. Έπαιξα στην Ομονία. Κάποια προβλήματα που είχα εκεί πέρα με το πήγαινε έλα και οικονομικά με οδήγησαν να πάω πίσω στη Λεμεσό και στον Απόλλωνα. Και πάλι εκεί συνάντησα το ίδιο σκηνικό, 10 ξένους και εγώ. Αυτή τη φορά ήμουν μόνος μου, σαν Κύπριο στην εποχή. Μετά από αυτό, μετά που τελείωσε χρονιά, αποφάσισα να πάω στη δεύτερη κατηγορία και να, αφού είδα ότι το επίπεδο μου δεν ήταν σε αυτό το με τόσους πολλούς ξένους και τότε οι ξένοι που έρχονταν ήταν αρκετά ποιοτικοί και ο χρόνος που θα έπαιρνα θα ήταν πάλι πολύ λίγος και ξέρεις όταν δεν το ευχαριστιέσαι πρέπει κάτι να κάνεις γι' αυτό και είπα ότι θα πάω στη δεύτερη κατηγορία να το ευχαριστηθώ. Και παράλληλα άρχισα να εξασκώ και αυτό που τελείωσα, της προπονητικής. Πήγα στην Αγέννηση Γερμασόγειας και εκεί ξεκίνησα από το μηδέν τις ακαδημίες. Παράλληλα με το παίχτης προπονητής στην αντρική ομάδα. Το 2011, για να πούμε στον κόσμο να καταλάβει, ήταν το 2011 αυτό που λες. Ναι, το 2011. Θυμάμαι τότε είχαμε πάρει το Double ITD, στη δεύτερη κατηγορία μιλάω. Και μάλιστα θυμάμαι ότι η αναγέννηση Γερμασόγειας όταν ήταν τα 4 χρόνια που ήταν στη δεύτερη κατηγορία ήταν από η μοναδική ομάδα, θυμάμαι που έπαιζε, συμμετείχε σε κύπελλο πρώτης κατηγορίας. Παίξαμε με το ΑΠΟΕΛ, παίξαμε με Κεραυνό, με την ΑΕΚ. 3 χρονιές συνεχόμενες ήταν το κόνσεπτ του κυπέλλου τότε, γιατί οι ομάδες ήταν μονός αριθμός. Χρειαζόντουσαν ένα κόνσεπτ να το κάνουν και προσπαθούσαν να προωθήσουν και λίγο την δεύτερη κατηγορία και βάζαν ομάδα τον πρώτο πόρο της δεύτερης κατηγορίας να συμμετέχει στο κύπελλο πρώτης κατηγορίας. Και καταφέραμε την τέταρτη χρονιά να ανεβάσουμε την ομάδα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ομάδα δίτα κατηγορίας ανέβαινε στην ράφα κατηγορία. Γιατί μέχρι τότε η ομάδα που έπαιρνε πρωτάθλημα αδυνατούσε να συμμετέχει λόγω κυρίως οικονομικού. Και ακόμη η αναγέννηση όταν ανέβηκε την έβγαλε τη χρονιά αξιοπρεπώς αλλά δεν άντεξε δηλαδή αυτό το πράγμα να μείνει με όλη αυτή τη ξενομανία που υπήρχε. Και θυμάμαι ο πρόεδρος, ο κύριος Κιντρομιλίδης, τότε στα μέσα της χρονιάς ο ίδιος με έσπρωξε όταν είχε έρθει η πρόταση από τον Απόλλωνα να πάω στον Απόλλωνα και του λέω δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω, σε σέβομαι, σε εκτιμώ, ξέρω εγώ και αυτός όχι, πρέπει να πας
είναι το μέλος σου και τι να κάνεις στη δεύτερη κατηγορία, δεν είναι η κατηγορία για σένα αυτή. Εντάξει, πήγα στον Απόλλωνα, όντως ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος προπονητής, ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος. Είχα κάνει καλή χρονιά τότε και στο Εναναγέννηση. Είχα καλούς αριθμούς και θυμάμαι ο λόγος ήταν ότι με βοήθησε πολύ η δεύτερη κατηγορία. Σε σχέση με τους υπόλοιπους Κυπριούς, εγώ είχα αυτό το της δεύτερης κατηγορίας, το παίρνω την μπάλα, σουτάρω, σκοράρω, κάνω. Δεν ήταν ο ρόλος μου να μπαίνω μέσα να παίξω μια άμυνα, να κάνω ένα φάουλ και να βγω έξω, όπως μας είχαν τότε όλους τους Κύπριους. Mm-hmm. Και με βοήθησε πολύ αυτό το ότι είχα παιχνίδια και χρόνο συμμετοχή στα πόδια μου και φοβόμουν όταν με βάζει μέσα ο προπονητής μου να πάρω προσπάθειες. Να πούμε βέβαια ότι τότε το 2015 ήταν η χρονιά που ήταν η πρώτη κατηγορία η αναγέννηση Κρεμασόγειας. Εγώ εκεί σε γνώρισα, εκείνη τη χρονιά ήταν. Ήσουν και βοηθός προπονητής στην ομάδα, θυμάμαι. Στην αναγέννηση ήταν 5 οι ξένοι, είχε μειωθεί στους 5, αλλά συνήθως αυτοί οι 5 παίζανε 40 λεπτά, 38, κάπου εκεί. Να πάθουν καρδιακό, καρδιακή προσβολή. εντάξει, όντως με βοήθησε η μεταγραφή που πήγα στον Απόλλωνα, γιατί πήγα σε μια ομάδα που εκείνη τη στιγμή ήταν πρωτοπόρος, για να καταλάβεις, σε μια οργανωμένη ομάδα. Είχα ξαναμπεί σε αυτό το ρυθμό της πρώτης κατηγορίας με ξένους, με οργάνωση και όλα αυτά. Και όμως η διαφορά ήταν ότι ήταν αυτό που είπες, ήταν 5 ξένοι και μπορούσα να βρω χρόνο συμμετοχής και να παίξω και να το ευχαριστιέμαι. Αυτή ήταν η διαφορά σε σχέση με πριν 4 χρόνια που βρήκα 10 ξένους. Και όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι Κύπριοι καλοσφαιριστές. Έμεινα 2 χρόνια, θυμάμαι, στον Απόλλωνα και έκανα πολύ καλές χρονιές. Ειδικά με τον Γκος Λούκα τον Αντωνίου. Εκείνη η δεύτερη χρονιά ήταν και η καλύτερη σου και βάσει αριθμών. Δηλαδή 13,8 πόντους κατά μέσο όρο σε 19 παιχνίδια το 2016-2017. Η δεύτερη σου χρονιά στον Απόλλωνα. Είχες ακόμα 2,9 rebound, 2,4 assist. Ήταν πολύ καλά τα νούμερα σου. Ναι. Και μετά επέστρεψα πίσω στην ΑΕΛ. Την ΑΕΛ την ένιωθα, ξέρεις, επειδή από εκεί ξεκίνησα ουσιαστικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε σβήσει, την ένιωθα σαν το σπίτι μου. Και αυτό που είχα πει τότε στον κύριο Χριστοδούλου που ήταν ο πρόεδρος, ήταν αυτός που συνέβαλε στο να πάω στην ΑΕΛ, ήταν ότι εγώ θέλω να τερματίσω την καριέρα μου εδώ. Δεν έχουμε, είναι αυτό που σου λέω, ότι θέλω να μένω σε μια ομάδα, δεν θέλω να πηγαίνω κάθε χρόνο για αλλού. Και γι' αυτό και μένω στην ΑΕΛ, είναι η τρίτη μου χρονιά τώρα. Εντάξει, έχει κάποια οικονομικά προβλήματα, γιατί ειδικά την πρώτη χρονιά, ενώ ξεκίνησαν με όνειρα και φιλοδοξίες, ήρθε πάλι το εμπάρκο και βρήκε του η διοίκηση, θυμάμαι, τελευταία εβδομάδα και εκεί στράβωσαν όλα. Όμως, θυμάμαι την πρώτη χρονιά με τον κύριο Γκοχ, κάναμε εκπληκτικές νίκες, ειδικά στην αρχή. Κερδίσαμε τον Κεραυνό εκτός. Χάσαμε από την ΑΕΚ στην παράταση από λάθη δικά μας. Δηλαδή, μπορούσαμε να κάνουμε 2 συνεχόμενες νίκες στα 2 μεγάλα φαβορί εκτός έδρας εκείνη τη χρονιά και θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα, πιστεύω. Το μεγάλο αρνητικό όμως, γιατί εγώ έχω ζήσει την ΑΕΛ από τη χρυσή πενταετία της, από την αρχή της χρυσής πενταετίας, ήταν ότι δεν μπορούσε τελικά να εκμεταλλευτεί το μεγάλο δισόπλο που είναι ο κόσμος. Και είχε έρθει αυτή η ιστορία με την κάρτα οπαδού. Και είναι αυτό που νομίζω πληγώνει αυτή την ομάδα, όπως και τις ομάδες της υπόλοιπες από όλων από ΑΕΛ που έχουν παραδοσιακά κόσμο στα γήπεδα. Στο να αυξήσουν τα έσοδα τους με την παρουσία του κόσμου
και το να αυξήσουν την ενέργεια των καλαθοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο με, το, με τη συμβολή τους μέσα σε ένα αγώνα. Άλλο να παίζεις μέσα σε άδειο γήπεδο και άλλο να παίζεις μέσα σε ένα γήπεδο που να έχει κόσμο. Φέτος ευελπιστούμε να είναι μια καλύτερη χρονιά από την περσινή. Είναι ένα εντελώς νέο project. Δίνεται χώρος για αρκετός χρόνος και χώρος για τους Κύπριους καλαθοσφαιριστές πλέον. Και είναι εδώ που θα ήθελα να σταθώ και να δώσω τη συμβουλή μου σαν παλαιότερος πλέον στους πιο νεαρούς, ότι πρέπει να αφοσιωθούν σε αυτό και να βάλουν ώρες μέσα στο γήπεδο. Γιατί στο τέλος έγινε μεγάλη μάχη στο να κερδιθεί αυτό το πράγμα. Είτε κερδίθηκε γιατί έγινε μάχη, είτε κερδίθηκε γιατί αναγκάστηκαν να το κάνουν λόγω οικονομικού. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, έγινε. Δεν με νοιάζει για το πώς και γιατί. Έγινε αυτό που πρέπει να γίνει. Και τώρα η μπάλα είναι στα χέρια μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό είναι που θα έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό και να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Να μην θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα ή να ζητάμε πράγματα τρελά. Πρώτα να δείχνουμε μέσα στο γήπεδο τι αξίζουμε και μετά να ζητάμε ό,τι θέλουμε. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Πολύ σωστά. Και πόσο μάλιστα από σένα που έχεις και το πόσο του προπονητή, γνωρίζεις και κάποια πράγματα παραπάνω σαν προπονητής, αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι έχεις ζήσει την εποχή των δύο ξένων, έχεις ζήσει την εποχή των 12 ξένων και πλέον είμαστε στους τρεις. Οπότε η δική σου συμβουλή είναι χρυσάφι για τα παιδιά που είναι τώρα στην ηλικία να παίξουν μπάσκετ. Αυτό που θα σου πω εγώ είναι ότι η δική μου νοοτροπία δεν έχει αλλάξει ποτέ, είτε δύο ήταν, είτε δέκα, είτε πέντε. Δηλαδή η δουλειά ήταν δουλειά. Δεν μπορείς να επαναπαυτείς γιατί είναι δύο ή τρεις και να θεωρείς δεδομένη τη θέση σου. Πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύεις ότι αξίζεις αυτό που έχεις, γιατί μπορεί να το χάσεις πάλι και είναι κρίμα. Ακριβώς. Είχες και την πορεία σου στις εθνικές, από τις μικρές εθνικές μάλιστα. Είχες, είχες φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο. Πες μας, τι σου έχει μείνει περισσότερο από αυτά τα χρόνια εσύ από την εθνική ομάδα? Πραγματικά, όποτε μιλάω για την εθνική ομάδα, μόνο χαμόγελο έχω και είναι ότι καλύτερο για έναν αθλητή το να υπηρετεί τη χώρα του και το συνέστημα αυτό δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα. Πιο παλιά, ειδικά όταν ήταν 10 ξένοι, εμείς οι Κύπροι βρίσκαμε χρόνο συμμετοχή στην εθνική. Περιμέναμε πώς και πώς το καλοκαίρι να πάμε να παίξουμε παιχνίδια, να ευχαριστηθούμε, να είμαστε μια παρέα. Και πολλές φορές μας τύχιζε αυτό, γιατί όταν δεν έχεις και παιχνίδια πάνω σου, δυσκολεύεσαι σε σχέση με τον αντίπαλο σου που έχει παίξει. Σκέψου τώρα να παίζει ο Πιτάγας με 2 λεπτά μέσο όρο χρόνο συμμετοχής, να παίζει εναντίον στο χ παίχτη της Αυστρίας που έχει 25. Δεν είναι το ίδιο. Ό,τι και να λέμε, δεν είναι το ίδιο. Όμως, περνούσαμε πολύ καλά. Κάναμε και κάποιες νίκες, ειδικά όταν είχαν περάσει και τα χρόνια και λόγω των αλλαγών που έχουν γίνει, όταν γίναν και οι 5 ξένοι και είχαμε πλέον, εμείς οι 30ρηδες τότε, χρόνο συμμετοχής και πήγαμε να παίξουμε ξανά με ίδιους αντιπάλους, τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Με αποκορύφωμα του ΣΑΜΠ και του 17, τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ που ήταν η τελευταία μου φορά, μιλούσαμε με οι συμπαίχτες με κλειστά τα μάτια. Ήσουν και εσύ στο, αν θυμάμαι καλά, στο τουρνουά αυτό και μπορούσες να διαπιστώσεις την υγεία που έπαιρνε αυτή η ομάδα προς τα έξω και πόσο αγαπημένοι ήμασταν, αλλά και παράλληλα το πόσο καλοί ήμασταν παιχτικά και αντιλαμβανόμασταν ο κάθε ένας το ρόλο του μέσα στην ομάδα και κανένα αποτέλεσμα δεν ήταν τυχαίο. Πίστεψέ με, ήταν όλα βάσει δουλειάς και βάσει αυτό που σου λέω, το ότι ήταν 5 ξένοι, το ότι βρήκαμε χρόνο, το ότι ήμασταν πιο μεγάλοι, πιο όρημοι,
και μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε ακόμη καλύτερα. Οπότε στην ερώτησή σου που τι μου έχει μείνει πιο πολύ ήταν η τελευταία μου φορά που ήμουν στην Εθνική το 2017. Η ΑΜΠ και το χρυσό μετάλλιο ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, γιατί ήταν πολύ ψηλό το επίπεδο και ο ανταγωνισμός και ειδικά η νίκη επί του Μαυροβουνίου. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα περάσουν για να ξανακερδίσουμε η Κύπρο στο Μαυροβούνιο από τώρα και να πάει. Μακάρι να μην περάσουν πολλά χρόνια, αλλά πραγματικά ήταν κάτι το ανεπανάληψη για μένα. Θα σε πήγαινα στο 2017, αλλά πήγες μόνος σου. Πραγματικά ήταν, επειδή την έζησα και εγώ την Εθνική από κοντά εκείνη την περίοδο, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι ήσασταν μια οικογένεια πραγματικά όλοι οι παίκτες μεταξύ σας. Θα σου θυμίσω μια φάση έτσι για να χαριτολογήσουμε λίγο και να δει και ο κόσμος τι εννοώ. Θυμάμαι ένα παιχνίδι, ήταν το πρώτο τελευταίο παιχνίδι ή το τελευταίο, με το Σαν Μαρίνο ή με την Ανδώρα, ένα από τα δύο ήταν. Σαν Μαρίνο ήταν το τελευταίο ή Ανδώρα τελευταίο, το πρώτο τελευταίο. Νομίζω με την Ανδώρα ήταν. Σε μια φάση βγαίνει, σουτάρεις τρίποντα και πάει airball. Σηκώνεται όλος ο πάγκος για να σε περιπέξει. Ότι έκανε το airball με μια κίνηση που την κάνατε τα είχα το πουλί. Ότι κάνατε. Το πεζουνάκι. Το πεζουνάκι το λέω. Αυτό. Και στην αμέσως επόμενη φάση, στο ίδιο σημείο σου έρχεται την μπάλα και σουτάρεις και ευστοχείς. Και γυρίζεις στον πάγκο και τους κάνεις έτσι το σούτσιο. Μπή, κάτσαν όλοι κάτω. Σου λέω, ήταν εγώ εκείνη τη χρονιά. Ήταν η χρονιά που ήταν η καλύτερη μου χρονιά σε αριθμούς. Ήμουνα πρώτος Κύπριος σκόρερ εκείνη τη χρονιά. Και ο κοτς Γιαννάρας δεν με είχε για βασικό στην Εθνική. Παρ' όλα αυτά, μου είχε δώσει το ρόλο της αλλαγής, το να μπαίνω να βοηθάω. Και δεν το παρεξήγησα. Είναι αυτό που σου λέω, ότι ο καθένας από εκεί είχε αντιληφθεί το ρόλο του και μπορεί να έπαιζε ένα λεπτό και ο Βασίλης ο Κούνας, ας πούμε, να έβαζε το τρίποντο ή να έκανε ένα λάθος και εγώ να τον επιθυμούσα και να του λέγα, δεν πειράζει, πάμε Βασίλη. Ήμασταν πιο μεγάλοι, πιο αγαπημένοι, φαινόταν αυτό. Ήταν μια εθνική που πολύ δύσκολα θα ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο. Νομίζω μακάρι να βγω ψεύτης και να αυτή η εθνική μου είναι τώρα να μας βγάλει αστροπρόσωπους και να πάνε καλά τα παιδιά. Και ερχόμενος πάλι σε αυτό που είπες για να έρθουμε και στη σημερινή την εθνική ομάδα, αυτό που έλεγες νωρίτερα ότι ο Ηρακλής ο Πιτάγας είχε 2 λεπτά συμμετοχής και πήγαινε να αγωνιστεί παίκτες που με 25 και 30 λεπτά συμμετοχή στα πρωταθλήματά τους. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα, το ζούμε και σήμερα και το ζούμε και πολύ έντονα με μια εθνική η οποία είναι ως επιτροπλήσεων νεαρά παιδιά, χωρίς συμμετοχές στις ομάδες τους μέχρι πέρσι, με 2 λεπτά, 3 λεπτά δηλαδή συμμετοχών, και προσπαθούν στα κρίσιμα σημεία, ζητούμε μάλλον εμείς στα κρίσιμα σημεία αυτά τα παιδιά να πάρουν την εθνική ομάδα στις πλάτες τους, κάτι που είναι σχεδόν απίθανο. Τώρα με το νέο κόνσεπτ και από πέρσι και πρόπερσι νομίζω που γίνεται αυτό, 5 ξένοι, 5 και 1 στην πεντάδα και τώρα 3, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα. Θα πάνε πολύ καλά τα παιδιά. Έχουν αστήρευτο ταλέντο. Τώρα θα είναι ηγέτες στην ομάδα τους. Θα εξαρτούνται πολλά από αυτούς. Και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου αυτή για η επιτυχία στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, γίνεται αυτή τη στιγμή το σωστό για τον Κύπριο καθοσφαιριστή και αυτό δεν θα φανεί μόνο στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Θα φανεί και στην εθνική ομάδα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως που πάνε εκεί είναι πολύ καλοί παίχτες. Είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ωραία. Μακάρι να βοηθήσει και η Ομοσπονδία με ένα naturalizé, ειδικά στο. Όλες οι εθνικές ομάδες έχουν το naturalizé. Δεν θα κάνουμε κάτι εμείς που είναι. Όλες οι ομάδες έχουν naturalizé. Επειδή εμείς είμαστε και λίγο γοντοί σαν λαός, αν βρούμε κάποιο ψηλό παιδί που θα μπορέσει να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να τους ξεκλειώσει ουσιαστικά, τότε όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Το πιστεύω πολύ αυτό.
Μακάρι, μακάρι να συμβεί κάτι και να έχουμε... Εμείς τότε, αν θυμάσαι, είχαμε τον Anthony King, που χωρίς τον Anthony King δεν νομίζω να είχαμε αυτή την επιτυχία. Δηλαδή ήταν εξωπραγματικός στο τουρνουά. Έκανε πολλή δουλειά, έκανε πραγματικά πολλή δουλειά και βοηθούσε και, σας βοηθούσε και με την εμφάνισή του. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν Αμερικάνο, ο οποίος, εντάξει, έπαιξε λίγα χρόνια στην Κύπρο, αλλά δεν σημαίνει κάτι για αυτόν. Είχε τόσες χώρες, είχε παίξει στην Γερμανία, στην Τουρκία, δεν τον ένοιαζε. Αλλά παρόλα αυτά, έμπαινε στο γήπεδο και έδινε το 110% των δυνατοτήτων του. Στραβούσε και εσάς μαζί. Ακριβώς. Και εμάς το όπλο μας ήταν και το περιφερειακό σουτ. Και όταν δεν έχεις ένα παίχτη μέσα να απειλεί από μέσα, πώς θα φτιάξεις το περιφερειακό σουτ. Και αυτός μας έλυνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μέσα προς τα έξω η πάσα, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το όπλο μας, που ήταν πρωτίστως η πιεστική άμυνα, και μετά στην επίθεση το περιφερειακό σουτ. Ας έρθουμε λίγο για την προπονητική καριέρα. Από το 2011, όπως είπες, ξεκίνησες με τις Ακαδημίες της Αναγέννησης. Πόσο δύσκολο ήταν τότε να στηθεί αυτή η προσπάθεια? Ήταν δύσκολο από την άποψη ότι ήμουν αρκετά απειρός, γιατί ήταν η πρώτη φορά που θα έκανα αυτό. Όμως δεν ήταν τόσο δύσκολο, γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου, τον κύριο Χριστάκη Μητροπηλίδη, ο πρόεδρος της ομάδας, ο οποίος ό,τι ζητούσα πραγματικά μου το παρήχε και από την πρώτη στιγμή μου έριχνε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου, κάτι που αυτό για μένα μετράει πάρα πολύ. Και γι' αυτό τα τελευταία 9 χρόνια είμαι σε αυτή την ακαδημία, γιατί νιώθω σαν το σπίτι μου. Είναι δύσκολο γιατί στη Λεμεσό υπάρχουν πολλές ακαδημίες και υπάρχει πάρα πολύς ανταγωνισμός. Όμως πιστεύω ότι αν δουλεύεις σωστά και μεθοδικά και αγαπάς αυτό που κάνεις, επιλογώντας τους σωστούς συνεργάτες, όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Σιγά σιγά, θυμάμαι, είχα ξεκινήσει με κορίτσια. Ήταν δύσκολο να πεις στα αγόρια να έρθουν σε μια ομάδα που δεν υπήρχε τότε, να αφήσουν άλλες ομάδες παραδοσιακές της Λεμεσού. Και σιγά σιγά μέσα από την Ακαδημία μεγάλωναν και τα μικρά παιδιά, και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα να η Ακαδημία να έχει από U8 μέχρι U16 σε όλα κορίτσια αγόρια, και του χρόνου, αν όλα πάει καλά, θα έχουμε και U18. Μέχρι να φτάσουμε, γυναικείο υπάρχει, μέχρι να φτάσουμε να κλείσει και το ανδρικό τμήμα, εννοώ να κλείσει το πακέτο όλο, όχι να ανοίξει δηλαδή. Να πάμε σε μια, να ξανανοίξει, να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία και να υπάρχουν όλα τα τμήματα ζωντανά. Εμένα αυτός ήταν ο στόχος μου από την αρχή και το όνειρό μου, να κάνω την Αναγέννηση να έχει όλα τα τμήματα ζωντανά. Και πόσο ωραίο είναι, θα διακόπτω, πόσο ωραίο είναι για ένα προπονητή να έχει τα τμήματα του γυναικείου και μετέπειτα του αντρικού, του αντρικού τμήματος, με παιδιά που τα έχει γαλουχίσει ο ίδιος μέσα από τις ακαδημίες. Με πρόλαβες. Έχω παίχτριες στο γυναικείο που από 11 χρονών. Δηλαδή αυτό είναι τρομερό για μένα. Με κάνει να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρεις, δεν είναι πάω, ψωνίζω, παίρνω 10 παίχτριες και έρχομαι και κατεβάζω μια ομάδα, που μπορεί να γίνει γι' αυτό, να κάνεις προαθλισμό ή οτιδήποτε. Αλλά όταν αυτό συμβαίνει από τη δική σου την ακαδημία, είναι άλλο το συνέστημα και δεν συγκρίνεται με κανένα πρωτάθλημα ή κύπελλο. Το πρωτάθλημα για μένα και για την Αναγέννηση είναι ότι συμμετέχουν παίχτριες στη γυναικεία ομάδα μέσα από την Ακαδημία και πρωταγωνιστούν κιόλας, και το ίδιο ελπιστούμε να γίνει και μελλοντικά με το ανδρικό. Είναι, εντάξει, είναι κάτι που έλεγα, που το έχω κουβεντιάσει με αρκετούς προπονητές. Είναι πολύ διαφορετικό το να
βγάλεις έναν παίχτη, να τον αναδείξεις έναν παίχτη από το να έχεις κάποια έπαθλα πρωταθλήματα στο παλμάρι σου και να τα... Η πιο χαρακτηριστική ερώτηση που κάνω στους παίχτες μου ή στις παίχτριες μου, ειδικά στους πιο μικρούς, είναι αν για παράδειγμα είναι U16 ή U14, τους ρωτάω ποιος πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Και δεν ξέρουν να μου απαντήσουν. Στην κατηγορία τους. Δεν ξέρουν να μου απαντήσουν. Οπότε, αν δεν ξέρουν ήδη, υπασχολούνται ποιος πήρε το πρωτάθλημα, ποιος θα ξέρει, κανένας δηλαδή. Όμως θα ξέρουν ότι ο συγκεκριμένος παίχτης έχει βγει μέσα από την αναγέννηση, μέσα από τη χή ομάδα, είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι πολύ διαφορετικό. Βέβαια. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές ακαδημίες στη Λέμεσο, σίγουρα δυσκολεύει τη δουλειά σας όσον αφορά τον προσιλητισμό των παιδιών στην δική σας ακαδημία. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Κοίτα, εμείς καταρχήν εκπροσωπούμε ολόκληρο Δήμο, τη Γερμασόγεια, ολόκληρη περιοχή και πρωτίστως τροφοδοτούμαστε από παιδιά που προέρχονται από τη Γερμασόγεια. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ίσως στο τέλος της ημέρας να είναι και καλό που υπάρχουν πολλές ακαδημίες, γιατί αυτό συνεπάγεται με το ανταγωνισμό και η κάθε ακαδημία, είτε το θέλει είτε όχι, κάνει καλύτερη την άλλη. Δεν μπορείς να εφησυχαστείς. Αν εφησυχαστείς, τότε θα αποτύχεις και έτσι μεταξύ μας οι ακαδημίες πρωτοπορεί, ξέρω εγώ, μια ακαδημία σε έναν τομέα, εγώ αμέσως θα το δω, δεν θα γουμπλάρω, θα το κάνω και εγώ το ίδιο. Για να γίνει και η δική μου ακαδημία καλή σε αυτό. Αν η άλλη ακαδημία κάνει αυτό καλό, και αυτό θα το αντιγράψω, θα το κάνω, γιατί μόνο καλό θα μου κάνει, γιατί να μην το αντιγράψω. Δεν κατάλαβα. Και έτσι πιστεύω ότι θέλω να βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, ότι το ότι υπάρχουν αρκετές ακαδημίες στην Λέμεσο μας κάνει καλύτερους και όχι χειρότερους. Το μόνο που θα μπορούσε να γινόταν είναι κάποιες ακαδημίες που δεν έχουν, για παράδειγμα, ανδρική ομάδα στην πρώτη κατηγορία ή γυναικεία ομάδα, είτε στη Λευκοσία είναι είτε όπου, σε οποιαδήποτε επαρχία, θα έπρεπε οι προπονητές από μόνοι τους να στέλνουν τα παιδιά τους να παίξουν στις πρώτες ομάδες, γιατί αυτό είναι το πρωτάθλημα τους, το να βλέπουν ότι βγάλαν αυτόν τον παίχτη στη συγκεκριμένη ομάδα και όχι να τον αφήνουν να παίζει σε ένα U18, είτε νεάνιδες είτε άντρες, για να έχουν ένα πρωτάθλημα ή μια καλή πορεία σε ένα αφηβικό ή σε νεάνιδες. Και είναι αυτό που σου λέω, κανείς δεν θυμάται τελικά ποιος πήρε το πρωτάθλημα στο αφηβικό, όμως θα θυμάται ότι ο εκάστοτε προπονητής έβγαλε αυτόν τον παίχτη. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε στην ΑΕΛ, η ΑΕΛ ή ο Απόλλωνας, που είναι οι μεγάλες ομάδες της Λεμεσού, πρέπει να τροφοδοτούνται από την αναγέννηση, από τις ακαδημίες της υπόλοιπης. Και να μην αφήνουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, είναι αυτό, ας τους ελεύθερους να πετάξουν. Δώστε ουστερά. Το στήκο κουβέντα και μου άρεσε και πολύ η τοποθέτησή σου για τον ανταγωνισμό. Ήθελα να ακουστεί αυτό, χωρίς να ξέρω τι θα το πεις. Αλλά όντως, εγώ πιστεύω, είμαι πολύ υποστηριχτής αυτής της άποψης, ότι ο ανταγωνισμός σε κάνει μόνο καλύτερο. Και χωρίς ανταγωνισμό δεν μπορείς να εξελιχθείς. Θα σου πω το πιο τρανό παράδειγμα στην Πάφο. Ήταν μόνος του ΑΠΟΠ. Λειτουργούσε όπως λειτουργούσε. Μετά ήρθε ο Άτλαντας. Ο Άτλαντας, εξαιρετική ακαδημία, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στον χώρο και αυτό έχει κάνει τον ΑΠΟΠ 100 φορές καλύτερο από ό,τι είδαν πιο πριν. Και, είναι και οι δύο εισάξιες ακαδημίες, ας πούμε, στην Πάφο, και όπου και να πάει ένα παιδί, είτε στη μια είτε στην άλλη, είναι το ίδιο πράγμα. Και οι δύο οι ακαδημίες έχουν σχεδόν τα ίδια παιδιά, δουλεύουν το ίδιο. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι άνοιξε ο γείτονας και εγώ. Σε κάνει καλύτερο ο γείτονας στο τέλος της ημέρας. Ναι, και στο τέλος της ημέρας κερδίζει τα λαθόσφαιρα, έτσι. Γιατί πάρα πολλά παιδιά θα ασχοληθούν με την καλαθόσφαιρα. Μπορεί να μην βγουν όλοι να γίνουν
να παίξει στην πρώτη κατηγορία ή στη δεύτερη, αλλά θα κερδίσει όπως έχουμε. Είχαμε και το παράδειγμα, αφού είπαμε για ΑΠΟΠ και Ατλαντά, το μικρό που έπαιξε πέρσι στον ΑΠΟΠ, που ήταν από τον Ατλαντά, που ήταν βασικός, ο Χαράλαμπος ο Δημητρίου, που βλέπεις, έπρεπε να τον αφήσουν να πάει να παίξει σε μια πρώτη κατηγορία. Και μια χαρά. Mm-hmm. Που είναι το πρόβλημα. Από τον Ατλαντά βγήκε. Έτσι ακριβώς. Έτσι και να έρθουμε έτσι σε ένα γενικό σχόλιο κλείνοντας για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα σήμερα. Είπαμε κάποια πράγματα. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα, τι πιστεύεις ότι θα αλλάξει σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα και τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα? Το βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ανυπόμονος να σου πω την αλήθεια, αν και ξέρω ότι κάποιες ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες λόγω της κατάστασης, όλα αυτά με τον κορονοϊό, τις καραντίνες. Όμως πιστεύω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Πρέπει να το αφήσουμε να δουλέψει και δεν μιλώ για ένα χρόνο. Πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε 2-3 χρόνια να δούμε τα αποτελέσματα. Και είμαι σίγουρος ότι αν έχουμε υπομονή, βλέπω μια δυνατή εθνική, βλέπω ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, βλέπω τον κόσμο πίσω στα γήπεδα, βλέπω παράγοντες πίσω, γιατί χρειαζόμαστε τους παράγοντες. Τότε είχε παράγοντες που έβαζαν τα λεφτά τους και έφερναν τους διάφορους χορηγούς και τον κόσμο στα γήπεδα. Τώρα, πώς θα προσεκίσει έναν παράγοντα να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα όταν... Ενώ έτσι όπως είναι με αυτό, πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου αν δείξουμε την κατάλληλη υπομονή να επιστρέψουν όλα όπως ήταν παλιά. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να πω και λίγο, γιατί δεν μιλήσαμε, ήταν για την γυναική ομάδα της αναγέννησης. Ήταν η επόμενη ερώτηση, βέβαια. Γιατί δεν θέλω να τις αδικήσω. Πέρσι έγινε ένα lifting, να το πω, όχι από επιλογή. Αναγκαστικά χάσαμε κάποιες βασικές παίχτριες από την ομάδα και έπρεπε αναγκαστικά να ξαναχτίσουμε από την αρχή. Πήραμε κάποιες παίχτριες από τη Λάρνακα. Φάνηκαμε και τυχεροί, γιατί τότε είχε κλείσει και η ΑΕΚ. Και είχαμε πει ότι η περσινή χρονιά ήταν μια δοκιμαστική χρονιά να ξαναχτίσουμε ουσιαστικά για τις επόμενες χρονιές και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον ίδιο κορμό. Αυτό κάναμε. Φέτος κρατήσαμε τις ίδιες παίχτριες. Προσθέσαμε μια παίχτρια η οποία μας έχει αλλάξει όλη την ομάδα παρά την ηλικία της, η οποία είναι η Chris Mercury. Όσο για σου φαίνεται παράξενο, από μένα έχει το απόλυτο respect. Παρά την ηλικία της, είναι η απόλυτη επαγγελματίας, είναι πάντα στην ώρα της. Είναι εκεί, δίνει το 100% και δίνει το παράδειγμα στις μικρότερες πώς πρέπει να λειτουργεί και να είναι ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο. Φέραμε και καινούργια ξένη. Ανεβάσαμε και 3 μικρές πάλι από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε χρόνο συμμετοχής και για το μέλλον. Έτσι λειτουργεί η αναγέννηση. Δίνει χρόνο συμμετοχής στα παιδιά της από τις ακαδημίες, προσθέτει κάποια κομμάτια από μεταγραφές για να μπορέσουν και αυτά τα παιδιά να έχουν μια αναφαστήριξη μαζί με την ξένη κατοσφαιρίστρια. Και όπου μας βγάλει, πίεση δεν υπάρχει. Σίγουρα θέλουμε να πηγαίνουμε καλύτερα από την περσινή χρονιά. Αλλά για μας το όφελος και το κέρδος είναι ότι οι καλαθοσφαιρίστριες χρόνο με το χρόνο γίνονται καλύτερες και συνάμα η ομάδα ανεβαίνει. Και ένα σχόλιο για το γυναικείο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν. Πολύ ενδιαφερόν. Μπορώ να σου πω στεναχωρέθηκα που έφυγε ο Γεραυνός. Είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Ιστορική ομάδα να φεύγει μέσα σε μια νύχτα.
με τρομοκρατεί, γιατί δεν ξέρεις πλέον τι, γιατί να περιμένεις στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Από εκεί και πέρα αυτό δημιούργησε ένα ντόμινο προς τις άλλες ομάδες, με ενίσχυση διασκορπίστηκαν οι παίχτριες και ίσως αυτό να έχει κάνει τουλάχιστον στα πιο χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Πλέον δεν μπορείς να πεις ότι μια ομάδα θα έρθει 7η, 6η, 5η. Όλες οι θέσεις από την 3η, 2η μέχρι την 7η, αν εξαιρέσεις την ΑΕΛ που είναι το απόλυτο φαβορί, οι υπόλοιπες ομάδες θεωρώ θα ανταγωνιστούν μέσα στο γήπεδο επί ίσης ώρες. Ναι, ακριβώς κάπως έτσι. Είναι αρκετά. Και πιστεύω ότι πρέπει να τύχει περισσότερης προβολής, γιατί το αξίζει η γυναικεία καλαθοσφαίρα. Mm-hmm. Να ασχολούμαστε γενικά με αυτό, γιατί υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα τρίποντα, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Το έχουμε διαθέσει στην γυναικεία Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Και βλέπω και πολύ δυνατή εθνική ομάδα που παίζουν όλες αυτές οι παίχτες. Βλέπω να έρχεται μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα και μακάρι να έχουμε και τις πρώτες επιτυχίες με τον φίλο Κώστο Μακκονασονίδη, ειδικά τώρα που θα γίνει και στην Κύπρο. Πιστεύω πάρα πολύ ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς και με την διοργάνωση που θα φιλοξενήσει του χρόνου το καλοκαίρι στην Κύπρο, όπως είπες. Θα είναι και μια καλή ευκαιρία και για τον κόσμο να παρακολουθήσει την εθνική γυναικών από κοντά, κάτι που έχει πολλά χρόνια να το κάνει. Πράγματι, ναι. Ήταν στην αφάνεια το γυναικείο. Τώρα πιστεύω και με την επιτυχία της Ομοσπονδίας το να φέρει την διοργάνωση στην Κύπρο και τις παίχτριες που έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής και πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα, που είναι τόσο ανταγωνιστικό, και με τον coach Ασονίδη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, πιστεύω ότι θα πάνε αρκετά καλά και θα είμαστε δίπλα τους, εννοείται. Ωραία. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου συμμετοχή εδώ στην εκπομπή Full Court Cast. Εγώ σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σου εύχομαι τα καλύτερα και στο site σου. Μακάρι να πετύχεις και να έχεις και άλλους ανταγωνιστές και εσύ, όπως έχουμε και εμείς, να σε κάνουν καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου, για την συμμετοχή σου και εύχομαι να έχεις μια καλή σεζόν και σαν αθλητής, αλλά και με την ομάδα σου στην γυναικεία καλαθόσφαιρα και φυσικά στα αναπτυξιακά τμήματα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Full Court Cast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά. I love this game. Took me from rags to riches. Let's go! Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό.